Αργάμιση και πάλι είχαμε, δεν είχαμε, πάλι μας έπιασε η νύχτα. Τελικά καταφέραμε το φανταστικό Γκιντουράμι Turbo 30, τι είναι ακριβώς δεν θυμάμαι. Σκέτο. Turbo σκέτο λέει ο Γιάννης. Τον ανάψαμε. Είχαμε το πρόβλημα που εντοπίσαμε ήταν ότι ο εγκέφαλος, ο πρώτος είχε ένα πρόβλημα. Ο πελάτης, ο φίλος, ο Νίκος παρέγγειλε από την κλίμα control καινούριο εγκέφαλο, ο οποίος και αυτός είχε τα όποια προβλήματά του. Επαιδευόμαστε από το πρωί, τα ηλεκτρολογικά τα ξυλώσαμε όλα, γιατί η τετραπέρατη υδραυλική, η ηλεκτρολόγη και η υδραυλική εκεί στο βάθος, δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ, υπάρχει ένα δοχείο διαστολής που είναι τόσο ψηλά που δεν μπορώ να βάλω ούτε καν μπαρόμετρο να μετρήσω την πίεση. Θέλω να πιστεύω, ο Νίκος μου λέει εδώ, ότι ποτέ κανένας υδραυλικός αυτά τα χρόνια που είναι ο Λέβητας δεν μέτρησε δοχείο διαστολής. Ένας δεύτερος κυκλοφορητής εκεί τεράστιος, με μια τεράστια βαλβίδα αντεπιστροφής. Δεν έχω να πω κάτι, δεν σχολιάζω πάνω σε αυτό, γιατί είμαι ήδη αρκετά κουρασμένος. Συμμαζέψαμε εδώ πέρα και τελικά, ευτυχώς για καλή μου τύχη, έφερα κανένα 2-3 εγκεφάλους από την αποθήκη μου που είχα. Κούμπωσε έναν από τους δικούς μου εγκεφάλους, δούλεψε. Θα τον αφήσουμε στον Νίκο εδώ πέρα για να ζεσταθεί ο άνθρωπος, μέχρι να παραγγείλει καινούριο εγκέφαλο ή να τον δει η κλίμα κοντρόλ να του πει εάν και εφόσον φταίει ο εγκέφαλος και να του στείλουν καινούριο. Εδώ βλέπω κάτι χαζά, βλέπω οι υδραυλικοί που ήρθαν εδώ πέρα, ανοίξαν εκεί πάνω και τρύπα στον... στην καμινάδα για να μετράνε και καυσαέρια, τρομάρα τους. Εκεί πέρα μια βαλβίδα ασφαλείας, τι να πω, δεν λέω τίποτα. Εδώ τα καλώδια όλα τα ξύλωσα, γιατί ο τετραπέρατος ο ηλεκτρολόγος μου τα έχει κάνει σαν τα μούτρα του, ήταν πέρα για πέρα λάθος. Δηλαδή εδώ για να τα συνδέσεις όλα αυτά, αυτό εδώ είναι το ρεύμα που πάει στον πίνακα της Γκιντουράμι, η αυτονομία. Με κόψαν το καλώδιο, τι να πω, και με το δώσαν συνεχές ρεύμα, ενώ αυτό πηγαίνει, κανονικά πηγαίνει με μπρίζα. Το ίδιο και τον κιντουραμάκο μου εδώ πέρα, ενώ από το εργοστάσιο του έχει μπρίζα, κανονικά το κόψαν και αυτό το είχαν συνδεμένο με ρεύμα. Όχι ρε παιδιά, η κιντουράμι το βγάζει κανονικά με μπρίζα σούκου, το βάζει στη σούκου και τελειώνει. Τέλος πάντων το συνδέσαμε, τον ανάψαμε, συνδεθήκαν όλα, το σπίτι ζεστάθηκε, ο Νίκος είναι ευχαριστημένος. Τώρα πρέπει να έρθει ο τετραπέρατος ο ηλεκτρολόγος, αν μπορέσει τώρα να κάτσει να μου τα κάνει όπως πρέπει. Μ' αρέσει που εγώ τελικά λέω ότι δεν ξέρω από ηλεκτρολογικά, αλλά μου φαίνεται και αυτή είναι άσχετη τελείως ρε παιδιά, άσχετη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, είπα 5 πράγματα τον Νίκο, τον μάλωσα πάρα πολύ που με έχει βάλει το Λέβητα εδώ μέσα σε αυτό το πράγμα εδώ, την κατάσταση. Είπε ότι κάποια στιγμή το καλοκαίρι θα του βγάλει, θα του βάλει δίπλα να είναι σε ωραίο σημείο, γιατί τον είπα έτσι και ξαναχαλάσει, εγώ δεν έρχομαι να χώνουμε μέσα εδώ στις τρύπες. Αυτά τα λίγα από τον ομό Λάρισας και από το χωριό δεν θυμάμαι πως το λένε. Φυσικά χωρίς τα manual τα βιβλία που ο Γιάννης τα βρήκε στο ίντερνετ και ο Νίκος είχε εκτυπωτή, μας τα εκτύπωσε κατευθείαν, δεν θα μπορούσαμε να βρούμε άκρη, γιατί θέλει να πατήσεις ένα κουμπί, θέλει να πατήσεις άλλο κουμπί, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, είναι ηλεκτρονική αυτή όλοι οι θερμοστάτες χώρου και αυτά. Δεν έχω να προσθέσω για τώρα τίποτα, όλα καλά τελικά, η ώρα πέρασε, αυτά τα ολίγα, τα λέμε.